Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι ο Γιάννης ο Ανδρέου και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα NFT Arts, θα σας κάνω μια ενημέρωση για τις δυνατότητες και τη δημιουργία των NFT Arts, πώ θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιο είτε μόνο του είτε κάποιο άλλο να δημιουργήσει για αυτόν NFT Arts και αυτά μετά να τα πουλάει σε marketplaces που υπάρχουν για NFT Arts με κρυπτονομίσματα, με Ethereum και κάποιο άλλο νόμισμα. και αυτό λοιπόν θα δούμε σήμερα, θα κάνουμε αυτή την ανάλυση, θα, σας σα δείξω δυνατότητε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει κάποιο να ξεκινήσει άμεσα σε αυτό το μεγάλο trend που υπάρχει αυτή τη στιγμή. είναι στο ξεκίνημα και μια και ε, αρκετοί μου ζητάτε τι επόμενε ευκαιρίε που θα υπάρχουν και θα κάνουν bounce out τα επόμενα χρόνια και του επόμενου μήνε. Ε, αυτό φαίνεται λοιπόν να είναι μια, ένα trend το οποίο θα, θα εκτοξευθεί του επόμενου μήνε και τα επόμενα χρόνια. Τώρα, για όσου δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει NFT, ξαναθυμίζω λοιπόν επειδή είναι ένα ειδικό όρο πω NFT σημαίνει non-fungible tokens. Ε, σημαίνει ότι είναι ένα κρυπτογραφημένο asset περιουσιακό στοιχείο το οποίο είναι στο blockchain και έχει ένα μοναδικό κωδικό, αναγνω, αναγνωριστικό κωδικό και συνδέεται και με άλλα δεδομένα του της τεχνολογίας το blockchain cryptocurrency και αυτό λοιπόν μετά διαπραγματεύεται με κρυπτονομίσματα με, σε marketplaces που είναι συνδεμένα και με την τεχνολογία των cryptocurrency, ethereum κτλ. Και αυτό λοιπόν κάποιο ο οποίο το έχει αυτό το διαπραγματεύεται με cryptocurrency και έχει ένα contract το οποίο ανήκει σε αυτόν, είτε είναι ο, αν αυτός είναι ο δημιουργό, είτε μετά αυτός που το έχει αγοράσει ότι ανήκει πλέον σε αυτόν και δεν μπορεί ας πούμε να υπάρχει δεύτερο σαν αυτό. Μπορεί να υπάρχει κόπη σε κάποια, αλλά, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει δεν μπορεί να ανταλλαχθεί το ένα με το άλλο γιατί θεωρείται μοναδικό αυτό σαν κομμάτι τέχνης. Και όσους, για όσους θέλουν να μάθουν τη δυναμική των NFT, Τώρα ε, μπορώ να δω από τον Gary V ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει και ανα, αναλύει πάρα πολύ ε, την, την δυναμική και την εξέλιξη και το πόσο ευ, μεγάλη ευκαιρία είναι, είναι αυτό για τα επόμενα χρόνια. Οκ, okay, γιατί μια είναι στο ξεκινήμα του. Και φυσικά είχα κάνει και εγώ δύο βίντεο τις προηγούμενες μέρες που μιλάω για NFT και και κρυπτονομίσματα που συνδέονται με τα NFTs οπότε δείτε τα και αυτά τα δύο είτε πριν ολοκλήρωστε αυτό το βίντεο αν ακούτε πρώτη φορά για NFTs είτε μετά δείτε και αυτά τα δύο βίντεο για να πάρετε και άλλα δεδομένα για το τι συμβαίνει με αυτά και γιατί είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα που μιλάμε. Και αν είσαι πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάνε εγγραφή για να, για να ε, δεις και άλλα βίντεο, είτε για ανευτείς, είτε για κρυπτονομίσματα στο μέλλον, μια και κάνω πλέον καθημερινά και ανεβάζω το κανάλι μου. Και σήμερα σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δούμε πλέον πώς κάνω τη δημιουργία και την πώληση και θα δούμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν τα NFT. Εδώ τώρα αυτό το site είναι το marketplace για τα, για τα NFT's, για, να, για να αγοράζει να, να, αγοράζει, να πουλάει κάποιους NFT. Αυτά τα digital arts, γιατί Μιλάμε για, για, αυτή την ψηφιακή τέχνη, έτσι. Και αυτό θεωρείται, ας πούμε, σαν το Amazon για τα NFT αυτή τη στιγμή. Άμα δούμε εδώ τώρα, θα δούμε κάθε είδος ε, ε τέχνη τέλο πάντων, που έχουν κάνει, που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι και έχουν ανεβάσει εδώ πέρα. Βλέπουμε, ας πούμε, για, για ένα Ethereum, ένα μικρό κλιπ, το οποίο είναι 0,027 Ethereum. Ε, Βλέπουμε ό,τι μπορείς να φανταστείς εδώ πέρα. Uh, αυτό ας πούμε έχει αξία 47 δολάρια και έχει 10 copy να το, να αγορα... και θα υπάρχουν μόνο 10 κόποι και τελείωσε. Δηλαδή όποιο αγοράσει αυτά και τελείωσε. Τώρα εδώ υπάρχει δυνατότητα κάποιο να το αγοράσει κατευθείαν και το αγοράζει με Ethereum ή να κάνει bid, να κάνει uh, δεν ξέρω πώς ακριβώς μεταφράζεται αυτό στα ελληνικά αλλά είναι σε δημοπρασία και μπορεί καθένα να δώσει την προσφορά του. Μάλλον κάπως έτσι είναι, σαν προσφορά. Δώσει την προσφορά σου. Α, uh, βλέπουμε ας πούμε άλλο ένα εδώ, Ξέρω εγώ για το Ethereum, in Ethereum we trust, αυτό το clip το ωραίο. Ε, και αυτό λοιπόν έχει και αυτό 10 copy, 33 δολάρια. Η αξία του σε δολάρια. Φυσικά υπάρχει πάλι αγορά και πώληση με, ε, με bid. Αυτό εδώ που είναι σχεδόν ένα Ethereum. Ok, σαν ε, give που είναι, και αυτό εδώ μετά άλλο τρελό και αυτό, 10.000 δολάρια. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται. Υπάρχει είτε για να κάνει κάποιο beat ή να το αγοράσει. Ξαναλέω ε, κατευθείαν. Τώρα, πώ ε, πώς δημιουργεί κάποιο. Πάει εδώ στο create και εδώ μπορεί να δημιουργήσει είτε single, είτε ένα μόνο, είτε να κάνει multiple, δηλαδή να κάνει μια συλλογή από ε, πράγματα. Οπότε μπορούμε να πάμε απλά στο single. Εδώ πέρα. Τώρα. Τα κομμάτια που θεωρούνται NFT για να τα ανεβάσει εδώ, τα αυτά που πρέπει να τα φτιάξει, να τα κάνει design για να τα, τα ανεβάσει εδώ, πρέπει να είναι σε μορφή, μόνο μάλλον σε μορφή PNG, GIF, WebP, MP4, MP3 κλπ. Αυτά βασικά. Πρέπει να είναι μόνο σε τέτοια μορφή για να τα μπορεί να τα ανεβάσει εδώ. Τώρα το ερώτημα είναι πώ τα φτιάχνει και τι πρέπει να φτιάξει και πού, δηλαδή όλε τι δυνατότητε, έτσι. Εδώ τώρα λοιπόν μπορεί, μπορεί κάποιο να κάνει μια έρευνα, μπορεί κάποιο να έχει από μόνο του φαντασία και να δει τι ας πούμε, θα μπορούσε να φτιάξει, αλλά μπορεί και να κάνει μια έρευνα και να δει τι υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, στο marketplace που πάει καλά, ας πούμε, έχει, έχει ζήτηση ε, ή που λέει ακριβά και να δει ας πούμε, να πάρει ιδέε. Εδώ έχουν βάλει και τον Elon Musk με το Dogecoin που είχε βάλει στο Twitter του και που πουλια, για 0,1 Ethereum. Okay. Ε, Μπορεί λοιπόν να δει ιδέε εδώ πέρα και μετά μπορεί να κάνει, ε, μπορεί να κάνει design και μόνο του. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάφορα site και ένα, ένα, ε, ένα website το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για, για να κάνει κάποιο design. Ξέρω ότι είναι το Canva. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε και οι περισσότεροι. Και μπορεί σε αυτό το site να κάνει τα πάντα, τα πάντα σε, αυτό το website, να κάνεις κάθε είδος design που θα μπορούσε να κάνεις. Τώρα κάποιο εδώ σε αυτό το σημείο θα μου πει ότι εγώ δεν το έχω με το design. Θα ήθελα να επενδύσω σε αυτό, θα ήθελα να μπω σε αυτή την αγορά, αλλά επειδή δεν είναι η ειδικότητά μου και δεν θα γίνω και ποτέ πιθανόν designer, δεν θα το κάνω, οπότε απλά θα ήθελα να επενδύσω σε αυτό. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όπω και εγώ δηλαδή, δεν είμαι designer που κάνω κάποια σχέδια, αλλά καμία σχέση. Το design είναι τέχνη που θέλει δουλειά κτλ. Σε αυτή την περίπτωση όμω τώρα που κάποιο ε, θέλει να επενδύσει σε αυτό. Το δει δηλαδή και θέλει να επενδύσει ενώ σε αυτή την αγορά, της, σε αυτή την εξέλιξη με τα NFT. Μπορεί να πάει εδώ στο Fiverr, το οποίο εδώ βρίσκει οποιοδήποτε είδο υπηρεσία που θέλει για digital. Και εδώ λοιπόν, άμα γράψει απλά NFT art, εδώ πάνω, θα, θα βρει λοιπόν πάρα πολύ κόσμο το οποίο φτιάχνει NFT αυτή τη στιγμή στο Fiverr. Φτιάχνουν τα πάντα στο Fiverr. Τα πάντα. Και σε τιμέ που βλέπει εδώ, αλλά μπορεί και να διαπραγματευτεί πάντα. Μπορεί να ε, πυγειονίσει μαζί του με μηνύματα μέσω του Fiverr, φαντάζομαι ότι κάποιοι το ξέρετε ήδη το Fiverr. Ε, και να βάλετε κάποιον να σα φτιάξει άρθρα ε, σένα, και μετά αφόσον το φτιάχνει, το, το πληρώνετε εσεί για το service που προσφέρει, το, το κατεβάζει το αρχείο που σα φτιάχνει, και μετά έρχεστε και το ανεβάζετε σε αυτό εδώ το σημείο. τώρα. Αν κάποιο θέλει να κάνει μόνο του, να κάνει μόνο στο design, μπορεί να έρθει εδώ πάνω, εδώ ξανά, όπω είπαμε, στο Canva. Εγώ πρότεινα ένα από αυτά που υπάρχουν στο Ιντερνετ. Υπάρχουν ε, χιλιάδε, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά. Και το, 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 τι διαστάσει επιλέγετε μια, ένα από αυτά εδώ τα δύο. Είτε το Instagram post, είτε το presentation, γιατί αυτά είναι και οι κατάλληλε διαστάσει για τα NFTs που φτιάχνουν αυτή τη στιγμή. Και όταν, όταν πάμε εδώ λοιπόν, Έχουμε εδώ, ε, έχει καταρχήν διάφορα, διάφορες φωτογραφίες και έχει τα πάντα μέσα, έχει και σε free έκδοση και έχει και σε pro το οποίο σου δίνει, ε, σου δίνει, τα, σου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τι φωτογραφίε και το υλικό, οτιδήποτε υπάρχει μέσα για να μην έχει θέμα με τα πνευματικά δικαιώματα, να είσαι OK. Και πα εδώ που λέει μετά και Elements, και εδώ έχει, ε, έψαχνα προηγουμένω και για Crypto, έχει εδώ πέρα τα πάντα για να κάνει design, για να κάνει κάτι, κάποιο ιδιαίτερο πράγμα, πούμε, που θα ήθελε. Και άμα δούμε εδώ για. Α, άμα δούμε εδώ ας πούμε για κρύπτο έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις design α, πάρα μα πάρα πολλά που μπορείς να φτιάξεις εδώ πέρα να, να Μπορεί κάποιο λοιπόν να πειραματιστεί, κάποιο ο οποίο κατέχει λίγο με το design, ή μπορεί να, αν σε κάποιον ας πούμε, αρέσει αυτή η ανασχόληση, να ασχοληθεί. Ε, και από εδώ μπορεί να φτιάξει ένα NFT token, γιατί έχουμε δει ότι δεν είναι απαραίτητα κάτι super, δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχουν και απλά πράγματα που φτιάχνουν όπω βλέπει, ε, και αυτά μετά τα ανεβάζουν μετά εκεί σαν NFTs και τα πουλάνε στο, στο marketplace. Okay. Οπότε, μπορεί κάποιο να φτιάξει από εδώ να το κατεβάσει, εγώ έφτιαξα αυτό εδώ ίσα ίσα για, για το σκοπό αυτό το βίντεο. Φτιάξα λοιπόν ένα σκυλάκι και είχε ένα και για το Dogecoin ότι Dogecoin accepted here και βάλα αυτό εδώ σαν μικρό λουράκι, σαν τέτοιο να φαίνεται εδώ πέρα το σήμα του Dogecoin και αυτό ας πούμε, α, ναι, απλά ίσα ίσα μόνο σας λέω για το σκοπό της εκπαίδευση του βίντεο. Λοιπόν, τώρα όταν κάνει κάποιος κάτι τέτοιο, ας πούμε, πώς θα μπορούσε τώρα να το, ε, να το ανεβάσει. Δηλαδή, πες ότι έφτιαξες, είτε το έφτιαξες μόνο σου, είτε το, το έφτιαξες να το φτιάξει από το Fiverr ή οποιοδήποτε θα μπορούσε να βρει κάποιον άλλον εδώ στην Ελλάδα, κάποιον designer να σου φτιάξει κάτι ε, συγκεκριμένο, κάτι ας πούμε, που θα ήθελε εσύ, που πιστεύεις ότι θα μπορούσε αυτό να πάει. Και μετά μπορείς λοιπόν να το ανεβάσεις εδώ και αφού το ανεβάσεις, το εδώ λοιπόν Uh, μπορείς να βάλεις και μπορείς λοιπόν να το βάλεις εδώ τώρα σε, uh, σε auction σε δημοπρασία δηλαδή μπορείς να βάλεις και σταθερή τιμή αν ας πούμε Πες ότι θες να το πουλήσει 0,1 Ethereum για παράδειγμα. Σου λέει το fee που θα σου κατήσει το, uh, το website αυτό, αυτό, το marketplace, 2,5. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάει ε, πολλά, κατάει πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που έχουμε δει γενικά σε marketplaces. Και εδώ λοιπόν μπορείς να βάλεις μετά το, το τίτλο αυτό εδώ πέρα. Ας πούμε θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ Dogecoin Coin Accepted. αυτό. Μετά και στην περιγραφή εδώ μπορούμε να περιγράψουμε λοιπόν παραπάνω. Τώρα δεν θα βάλω κάτι, κάτι άλλο εγώ. Εδώ τώρα μας λέει για royalty. Όπω σας, σας είπα στην αρχή, μπορούμε να βάλουμε και να επιλέξουμε και ένα ποσοστό για royalty, έτσι ώστε όταν αυτό πουληθεί σε κάποιον, Δηλαδή, όταν κάποιο το αγοράσει αυτό και το, θέλει να το ξαναπουλήσει, τότε εμεί συνεχίζουμε και παίρνουμε φόρο ζωή. Όσε φορέ και αν ε, πολυθεί ξανά και ξανά, παίρνουμε λοιπόν ε, το, παίρνουμε το 10, 20, 30% ανάλογα με αυτό που θέλουμε να βάλουμε εμεί. Ο καθένα τώρα αποφασίζει ανάλογα ε, μόνο του. Και αφού έχει κάνει λοιπόν αυτό που χρειάζεται να κάνει, μετά πατά εδώ που λέει Connect Wallet and Create. Αν δεν έχει ήδη κάνει Connect, και εδώ συνδέεσαι τώρα με κάποιο wallet για Ethereum. Και υπάρχουν εδώ τώρα τέσσερι επιλογέ. Μία από αυτά είναι Coinbase, δύο από αυτά που προτείνω εγώ, βασικά και τα άλλα, απλά δεν τα έχω δουλέψει, δεν έχει τύχει να το έχω δουλέψει. Αυτά που ξέρω είναι το Coinbase Wallet και το MyEth Wallet. Αυτό τώρα τι κάνεις, λοιπόν, έχεις κατεβάσει την, πρέπει να κατεβάσεις αυτή την εφαρμογή που είναι για Ethereum και για tokens, πρέπει να την έχεις κατεβάσει στο κινητό σου και να έχεις Ethereum ήδη σε αυτή την εφαρμογή ή να την κατεβάσεις βασικά και μετά μπορείς να έχεις Ethereum και μετά πας και σκανάρεις από αυτή την εφαρμογή αυτό εδώ το QR code κάνει σύνδεση με το κινητό σου τώρα εδώ μπαίνει η τεχνολογία και συνδέθηκε λοιπόν με το, με το wallet μου στο κινητό μου αυτό και πατάς εδώ continue και μπορείς μετά λοιπόν να το, να το προχωρήσεις αυτό και να το ανεβάσεις σαν, σαν item και εδώ μετά, τώρα για να ανεβεί όμως αυτό, μου, μου δείχνει στο κινητό, τώρα δεν μπορώ να σα το δείξω, αλλά μου δείχνει στο κινητό Σαν Φι 7,19 δολάρια σε Ethereum. Έχει ένα αφή για να φτιάξεις, για να ανεβάσει ένα NFT token εδώ πέρα, και γι' αυτό περιμένει εδώ το approve, γιατί το έχω στο κινητό και μου λέει να κάνω confirm, να κάνω την πληρωμή λοιπόν, ή όχι. Οπότε δεν το κάνω τώρα αυτό, γιατί το έχω ίσα ίσα για το βίντεο, δεν θα το κάνω αυτό, θα το ακυρώσω. Αλλά αν κάνω αυτό το confirm εγώ, μόλις γίνει η πληρωμή εδώ πέρα. Μετά θα εμφανιστεί εδώ που λέει My Items. Θα εμφανιστεί και θα είναι διαθέσιμο στο, στο marketplace. Αυτό. Οκ. Okay. Τόσο απλό λοιπόν είναι μετά να το ανεβάσετε. Το όλο θέμα είναι να το φτιάξετε στην αρχή, να, είτε να το φτιάξετε μόνοι σας, είτε να το να βρείτε κάποιον να σας το φτιάξει, ας πούμε, στο Fiverr ή κάποιον άλλο designer που ξέρετε ότι θα μπορούσε να το φτιάξει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν οι πληροφορίε που σας έδωσα μέχρι στιγμή. Αν θέλετε να κάνω. Α, ε, κάτι παραπάνω για τα NFTs γράψτε μου στα comment κάτω από αυτό το βίντεο δώστε μου ιδέες για το τι πράγματα θα θέλετε να δείτε για NFTs και ευχαριστώ να επανέλθω με κάποιο επόμενο βίντεο ανάλογα με τον ενδιαφέρον που θα υπάρχει λοιπόν και να φτιάξω κάτι παραπάνω Αυτά για σήμερα, καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες δείτε το βίντεο που σας πρότεινα και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο στο μέλλον Καλές επιτυχίες!